Πρώτο θέμα προς συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν τα δικαιώματα των θυμάτων. Αφορμή οι δύο συγκλονιστικές ιστορίες του Θανάση Νικολάου και της Χριστίνας Καλαϊντζίδου. Η μαρτυρία του πατέρα της Χριστίνας Καλαϊντζίδου ήταν συγκλονιστική. Και κανένας, μα κανένας, δεν μπορεί να περνά τέτοιο μαρτύριο, ειδικά μετά το θάνατο του παιδιού του. Και θέλω να πω ότι στόχος μας είναι ακριβώς ο σεβασμός των δικαιωμάτων των θυμάτων. Ναι, υπήρξε η Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2012. Ναι, ενσωματώθηκε σε Κυπριακή Νομοθεσία το 2016. Δυστυχώς, όπως διεφάνηκε σήμερα, τόσο από τις μαρτυρίες και τις μελέτες έγκριτων νομικών, αλλά και των αρμόδιων φορέων, υπάρχουν απίστευτα κενά στην νομοθεσία, που όλοι μαζί θα εργαστούμε προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν νόμο που θα σέβεται και θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα των θυμάτων. Πρέπει να πω ότι στο εξωτερικό υπάρχει ο θεσμός του Επιτρόπου για τα δικαιώματα των θυμάτων. Γιατί σήμερα, αν παραβιάζεται οποιαδήποτε πρόνοια της νομοθεσίας που πέρασε στην Κύπρο το 2016, δεν υπάρχει αρμόδια αρχή για να προσφύγεις. Είναι εποπτεύει, αν θέλετε, την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Η αστυνομία υποχρεούται, απλώς δίνω ένα απλό παράδειγμα, όταν αναλαμβάνει μία υπόθεση, μέσα σε 5 μέρες να ενημερώνει το θύμα ή του συγγενής του σε ποια φάση βρίσκεται η διερεύνηση. Αν πρόκειται για ευάλωτο θύμα, και λέγοντας ευάλωτο θύμα εννοούμε ανήλικο, θύμα trafficking, θύμα εκφοβισμού και υπάρχει μία κατηγοριοποίηση σε αυτόν τον τομέα, τότε η ενημέρωση πρέπει να γίνεται σε 24 ώρες. Αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα για να δείτε σε ποιο βαθμό θα πρέπει να προχωρήσουμε με τροπολογίες, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε πως ένας άνθρωπος που θυματοποιείται από ποινικό ή άλλου είδους έγκλημα, δεν θυματοποιείται διπλά. Και πρέπει να πω και μία επισήμανση που έγινε σήμερα. Όταν εκδικάζεται μία υπόθεση σε ποινικό δικαστήριο, δεν μπορεί μετά το θύμα να υπόκειται σε μία δεύτερη διαδικασία, σε δικαστήρια στην βάση αστικής αγωγής. Θα πρέπει να έχει την εξουσία το ποινικό δικαστήριο να εκδικάζει αποζημίωση για το θύμα για να τερματίζεται το μαρτύριο του. Σήμερα υπάρχει μία περιορισμένη αποζημίωση γύρω στις 6.000. Όλα αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε. Πρέπει να ευχαριστήσω τόσο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, όσο και την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, τον Εισαγγελέα, των Βοηθών Αρχηγών της Αστυνομίας, για την, αν θέλετε, την διάθεση που έδειξαν να συνεργαστούν με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου σύντομα, τουλάχιστον στους επόμενους 6 μήνες, να έχουμε καταλήξει με συμφωνημένες τροπολογίες, να τις καταθέσουμε εμείς ως Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα σε νομοθετικό πλαίσιο. Ήδη 2 μελέτες από τους κυρίους Καπαρδίν και Στεφάνου είναι πολύ λεπτομερείς και βάζουν τα θεμέλια. Θα έχουμε και τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου. Σκεφτόμαστε, και ήταν πρότασή μου σήμερα, να θεσμοθετήσουμε μία συνεργασία με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είμαι βέβαιη ότι η εμπειρία τους θα μας βοηθήσει στο έργο μας να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο στοχευμένοι. Θεωρώ ότι η παρουσία σήμερα του κυρίου Καλαϊτζίδη ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την Επιτροπή. Ένας άνθρωπος που έζησε τη δολοφονία του παιδιού του το 2012, αναγκάστηκε ο ίδιος με επιμονή να ζητά εκταφή της σωρού της κόρης του για να αποδειχτεί ότι ήταν δολοφονία. Πρέπει να πω ότι έχω δει φωτογραφίες συγκλονιστικές σε σημείο που με κάνει να απορώ πως μπόρεσε ιατροδικαστής να αγνοήσει την κακοποίηση
που έχω δει να αποτυπώνεται στις φωτογραφίες. Έγιναν και άλλες σοβαρές καταγγελίες από τον κύριο Καλαϊτζίδη για τη σχέση του δολοφόνου της κόρης του με την αστυνομία και έχω ζητήσει από τον αρχηγό της αστυνομίας να προχωρήσει σε διερεύνηση σε σχέση με αυτές τις καταγγελίες που θέλουν τον δολοφόνο πληροφοριοδότη της αστυνομίας. Πρέπει να πω ότι το συγκεκριμένο θύμα, γιατί ο κύριος Καλαϊτζίδης και η σύζυγος του είναι θύματα, πρέπει να τύχουν στήριξης. Και λυπούμαι να παρατηρήσω ότι ακόμη ταλαιπωρείται στα δικαστήρια, ακόμη αναβάλλονται οι υποθέσεις με τις οποίες διεκδικεί το δίκαιο του έναντι της εσφαλμένης και ανεπαρκούς διαχείρισης από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά να μην ξεχνούμε και τα πιο τραγικά θύματα αυτής της υπόθεσης, τρία παιδιά τα οποία μεγαλώνουν χωρίς γονείς. Και να ευχαριστήσω την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας που έδειξε τα αντανακλαστικά να χειριστεί ζητήματα τα οποία αφορούν τα τρία παιδιά άμεσα. Αυτά έπρεπε να είχαν τύχει διαχείρισης εδώ και καιρόν, οφείλω να ομολογήσω. Είναι απαράδεκτο το ότι εκκρεμούν αυτές οι υποθέσεις ακόμα, με την οικογένεια να ταλαιπωρείται, αλλά έστω και τώρα και με τη δική μας την παρέμβαση, ελπίζω ότι θα δοθούν λύσεις. Και η κυρία Δράκου ανέλαβε να συζητήσει θέματα που προκύπτουν με τον ομόλογό της του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα που αφορούν τα παιδιά. Λοιπόν, υπήρχε παραδοχή σήμερα τόσο από τον αρχηγό της αστυνομίας αλλά και από τους ποινικολόγους που ήταν παρόντες ότι οι αστυνομικές έρευνες πολλές φορές μπορεί να οδηγηθούν σε λάθος κατευθύνσεις λόγω λαθασμένης αυτοψίας στην σκηνή του εγκλήματος ή λαθασμένης έκθεσης μετά την νεκροτομή. Γι' αυτό είναι υψής της σημασίας να υπάρχει έναν, αν θέλετε, τμήμα με ανθρώπους με εμπειρίες και στον νομικό αλλά και στον ιατρικό τομέα, να μην χρειάζεται να μετακαλείται κάθε φορά ειδικός από το εξωτερικό, όπως έγινε και στην υπόθεση της Πετρούνα πιο πρόσφατα. Αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζονται κονδύλια, αλλά δεν μπορεί εγκλήματα να μένουν ατιμόρυτα από τέτοια λάθη. Και ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει και μια διερεύνηση πειθαρχική, γιατί δεν μπορεί να σε έναν πατέρα να λες ότι η κόρη του είχε αλφα κατάληξη, ενώ στην πραγματικότητα να ήταν θύμα δολοφονίας. Είναι θέμα, βέβαια, πρέπει να πω, αυτόν του Υπουργείου Υγείας και θα απευθυνθούμε και με σχετική ερώτηση τι σκοπεύει να κάνει με ενίσχυση του συγκεκριμένου τμήματος το ίδιο του Υπουργείου Υγείας. Thank you.